Συνεχίζει να στηρίζει τον αγροτικό τομέα η κυβέρνηση για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκάλεσαν η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και νωρίτερα η πανδημία του κορονοϊού, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής σε ομιλία του στο Παγκύπριο Συνέδριο του Παναγροτικού Συνδέσμου που διεξήχθη στο Ζύγι. Καλούμαστε να διαχειριστούμε τόσο την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει, όσο και μια δυνητική κρίση στην επισητιστική επάρκεια, αλλά και το αυξημένο κόστος στις ζωοτροφές και τα αγροεφόδια. Για το μετριασμό αυτών, σύντομα, μέσα στις επόμενες μέρες, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση ύψους 8 περίπου εκατομμυρίων ευρώ στους κλάδους της εγωπροβατοτροφίας, αγελαδοτροφίας και χειροτροφίας. Με τον Υπουργό να σημειώνει πως μέχρι σήμερα στον αγροτικό τομέα έχουν ληφθεί πέρα των 30 μέτρων συνολικά για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και έχουν χορηγηθεί πέρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ για στήριξη όλων των αγροτικών κλάδων που έχουν πληγεί. Χαιρετισμό στο Παγκύπριο Συνέδριο του Παναγροτικού απίφθινε και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος ζήτησε από την ηγεσία να περιληφθούν στην διοίκηση και γυναίκες αγρότησες, ενώ τόνισε πως η μείωση των οικονομικών επιπτώσεων δεν δημιουργεί εισόδημα αλλά μειώνει τις ζημιές. Οι ηγεσίες σήμερα δεν κρίνονται μόνο από την ικανότητά τους να διαχειριστούν σημερινές κρίσεις, αλλά από την ικανότητά τους να προετοιμαστούν για τις επόμενες κρίσεις. Από πλευράς του, ο πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου ευχαρίστησε την κυβέρνηση, τον Υπουργό Γεωργίας και τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη διαχρονική στήριξη. Προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Είναι εκεί όμως που είναι η εξυπνάδα όλων μας και όσοι τρέχουμε τα γεγονότα, να λύνουμε αυτά τα προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με το πέρας του συνεδρίου απονεμήθηκαν 13 τιμητικά βραβεία σε παλέμαχους αγρότες και αγρότησες, ενώ το βραβείο Γλαύκος Κληρίδης απονεμήθηκε στον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου. Για αύριο είχαν προγραμματιστεί εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του Παναγροτικού, ωστόσο δεν υπήρξε ενδιαφέρον από νέους υποψήφιους, με αποτέλεσμα να ανανεωθεί η θητεία της παρούσας ηγεσίας.